Είμαι οκ, είμαι θερμάκι, φεύγω από το στάδιο με το κύπελο στην τσέπη μου. Η κριτική αυτού του αγώνα είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί όταν έχεις μια ομάδα η οποία είναι φορμαλισμένη, έχει ταχύτητα, έχει κατοχή, αλλά απλά δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά, μια ομάδα η οποία είναι κουρασμένη, μια ομάδα η οποία κάνει το μεγάλο λάθος, και μιλάω για την ΑΕΚ, να παίξει τον ΠΑΟ box to box σε μια περίοδο που η ΑΕΚ είναι σε κακή κατάσταση. Και ο ΠΑΟΚ είναι στην καλύτερη του φόρμα, και αυτό το είχαμε πει, εδώ και πάρα πολλές μέρες. Είναι ένας συνδυασμός ενός πολύ καλού ΠΑΟΚ και μιας κακής στρατηγικά ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχασε το κύπελλο, μάλλον το κέρδισε εύκολο ο ΠΑΟΚ το κύπελλο, γιατί παίξαν πραγματικά στην Αθήνα. Το μειονέκτημα υποθετικά του ΠΑΟΚ που ήταν η Αθήνα, τελικά έγινε μεγάλο πλεονέκτημα. Γιατί έγινε μεγάλο πλεονέκτημα? Γιατί στο κοινό της η ΑΕΚ και στην έδρα της παρασύρθηκε από το γεγονός ότι μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ box to box. Όταν λοιπόν ξεκίνησε το παιχνίδι με δύο χαφ η ΑΕΚ, οι οποίοι ο ένας ήταν πάρα πολύ κακός και ο άλλος μέτριος. Και πέρσι αν θυμάσαι, η αχίλιος πέρα της ΑΕΚ ήταν ο Σιμόες και ο Γιώχανσον. Οι δύο χαφ οι αμυντικοί της. Και ξεκινάει με δύο δεκάρια, με ανάποδα πόδια, τον αργό Μπακασέτα δεξιά, πάνω στο Βιερίνια, και τον Μάνταλο, ο οποίος έχει να παίξει ένα χρόνο, τον ξεκινάει βασικό έξω αριστερά. Του δίνει δηλαδή μεγάλες διαδρομές στο παιχνίδι. Εκείνο λοιπόν ήταν το μυστικό. Το μυστικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχοντας ο Βιερίνια τον Μπακασέτα σαν αντίπαλο, δεν φοβάται στην πλάτη του μια αντεπίθεση, μια ταχύτατη ενέργεια, μια τρίπλα κτλ. Γιατί ο Μπακασέτας θα πήγαινε προς τα μέσα. Προς τα μέσα έβρισκε και τον Κάνιας, που ήταν πολύ καλός. Αν και δεν ξεκίνησε καλά στο πρώτο 20 λεπτό. Ο Βιερίνια λοιπόν, γιατί ο ΠΑΟΚ πήγε μονόπατα τις περισσότερες επιθέσεις στο πρώτο ημίχρονο, σαν fullback δίνει δικαίωμα στον Μπίζεσμαρ που παίζει τύπης έξω αριστερά, να χωθεί με στην περιοχή. Το άλλο μυστικό είναι ο ρόλος του φορ του ΠΑΟΚ. Εγώ πραγματικά, γιατί λέγαμε για τους παίκτες της ΑΕΚ ότι δίνουν παραπάνω από ό,τι μπορούν, ο Πρίγιοβιτς σήμερα έδωσε περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, άσχετα αν έχασε το πέναλτι, από αυτά που μας έδειξε τόσο καιρό τι μπορεί να κάνει. Τι έκανε ο Πρίγιοβιτς? Τεχνικά βγήκε από την περιοχή, αρκετά, δημιουργώντας συνθήκες χαφ, γνωρίζοντας ότι επειδή δεν τον παίζουν ζώνη, οι αντίπαλοι, και ο Χιμένεθ παίζει κοντά ένα στόπερ, πήρε ένα στόπερ και βοήθησε ένα άλλο στόπερ έξω από την περιοχή. Αυτή η κίνηση έκανε τον Μπίζεσβαρ να παίρνει στην περιοχή το μέτριο Κάμπος και τον πολύ καλό Πέλκα πάνω σε παίκτες της ΑΕΚ που δεν ήταν στόπερ. Έμεινε ένα στόπερ μόνο. Αυτό γινόταν συνέχεια. Αυτή η κίνηση γινόταν συνέχεια. Το απλό ήταν να μπει μπάλα στα δίχτυα. Το απλό έγινε πολύ σύνθετο όμως, γιατί ο ΠΑΟΚ σήμερα, που και έγινε το μάτι και είμαστε στον δρόμο τώρα, ήταν πολύ κακός στις εκτελέσεις. Αυτό ήταν η κακότητα του ΠΑΟΚ. Οι κακές εκτελέσεις και ένας μέτρης Μαουρίσιο. Αυτή ήταν η κακότητα του ΠΑΟΚ. Επίσης, όταν τραυματίστηκε ο Βιερίνια, και μπήκε μπακ αριστερό ο Κρέσπο, γιατί εκεί ετοίμαζε ο Λουτσέσκου τρίτος στο Μαλεζά να τελειώσει το παιχνίδι. Τραυματίζεται όμως ο Βιερίνια και αναγκάζεται να βάλει τον Κρέσπο αριστερό μπακ. Εκεί ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε, όχι ιδιαίτερα, από τα φορτώματα που έγιναν στη μεγάλη του περιοχή. Σε ένα από αυτά τα φορτώματα έκανε και τη μεγάλη ευκαιρία ο Αραούχο. Θα ήταν αδικία στον ποδοσφαιρικό Θεό να μπει τον κόλ του Αραούχο και ενώ χάθηκαν του ΠΑΟΚ. Δεν περίμενα η ΑΕΚ να είναι τόσο κακή και επίσης δεν περίμενα, μάλιστα έλεγα στη διάρκεια του παιχνιδιού με τον Ζαΐρη και τον Κουλιανό που κάναμε ένα μετάδοση, κάναμε ένα μετάδοση εγώ το σχόλιο μάλλον, ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή, τι έγινε εδώ, χαθήκαμε ρε. Ας τα μέρη μου. Πού είχα μείνει τώρα και έχασα τον ήρμό μου? Για πες μου, με παρακολουθείς? Όχι. Ναι. Θα ήταν αδικία, λέω, τον ποδοσφαιρικό Θεό να έμπαινε αυτό το γκολ. Και στη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχασε ένα κάρο ευκαιρίες. Τον ΠΑΟΚ λοιπόν, box to box στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δηλαδή
όσες δώσω και όσες φάω, δεν μπορεί να τον παίξει καμιά ομάδα. Ιδιαίτερα η ΑΕΚ, που ευτυχώς δικαιώνομαι το ότι επιτέλους έσκασε η ΑΕΚ και το σκάσιμό της φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Δύο πράγματα για τον Χριστοδηλόπουλο και τον Βράνιες. Η παρουσία τους, η αποβολή του Βράνιες, το παιχνίδι του Βράνιες και η παρουσία του Χριστοδηλόπουλου δείχνουν ότι τον Τζικουναρά του δίνουν ένα στίγμα ότι εντάξει, τα δώσαμε όλα, σκάσαμε, αλλά σκάσε και εσύ κανένα φράγκο. Δεν μπορεί να σκάμε μόνο εμείς, σκάσε και εσύ κανένα φράγκο. Οκ, έφυγε, καληνύχτα. Με το Βιερίνια δεν δικαιώθηκα. Ναι, με το Βιερίνια, ένα γύρο δικαιώθηκα και ένα γύρο δεν δικαιώθηκα. Όντως, βιολογικά έδειξε ότι είναι μεγάλος αθλητής, αλλά του έκανε μεγάλο καλό η Μπουντεσλίγκα. Πάρα πολύ μεγάλο καλό στην Μπουντεσλίγκα. Ίσως ήταν και τυχερός, γιατί ο Βιερίνια έπαιξε πίσω σαν αριστερός μπακ. Επειδή η Λιμνή και Μακ δεν βγήκανε, δεν βγήκε ο Καζεβέδο, αλλά έπαιξε πάρα πολύ καλά το ρόλο του. Και μου έκανε εντύπωση σήμερα, που ήταν, το ψήφισα και εγώ MVP αυτό και τον Μπάρκα, ότι, ο άνθρωπος και αμυντικά ήταν πάρα πολύ βελτιωμένος. Αμυντικά. Αμυντικά ήταν πάρα πολύ βελτιωμένος. Και φάνηκε η αδυναμία του όταν μπήκε ο Κρέσπο αριστερά, στα μπακ. Έγινε μια τρύπα εκεί, φορτωμάτων, στα, στα κεντρικά μπακ του ΠΑΟΚ. Χάρηκα πολύ για τον Πασχαλάκη, ο οποίος έκανε μια φανταστική απόκρουση σε ένα σούτ του Αραούχο χαμηλά, πολύ δύσκολο. Πρέπει να είσαι σπουδαίος goalkeeper για να την κάνεις. Και χάρηκα επίσης και για τον Μπέλκα, ο οποίος έγινε πολύ μεγάλος αθλητής, γιατί ο ποδοσφαιριστής ήταν, βελτίωσε αυτή τη χρονιά ιδιαίτερα και στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς κάποιες αδυναμίες που είχε, δούλεψε πάρα πολύ και έκανε και μεγάλη ενδυνάμωση στα πόδια του και δίκαια, περνώντας το κύπελο, το φλερτάρουν μεγάλες ομάδες ή ομάδες εξωτερικού που είχε λίγες κτλ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ θα βγει Champions League με βάση την εικόνα του. Ήταν δύο ΠΑΟΚ Champions League, δεν ενδιαφέρει κανέναν δύο ΠΑΟΚ Champions League, νομίζεις. ΠΑΟΚ πρέπει να καθιερωθεί η ομάδα που διεκδικεί μέχρι το τέλος πρωτάθλημα και κύπελλο. Τα Champions League δεν τα είδαν ούτε οι Παναθηναϊκοί, ούτε οι Αεκτήδες, ούτε οι Ολυμπιακοί. ΠΑΟΚ πρέπει να καθιερωθεί πρώτα στο εγχώριο στερέωμα και από εκεί και πέρα, αν μείνει ο Σαβίδης, μαθαίνοντας και αυτός από τα λάθη του και από τα εσωτερικά και από τα εξωτερικά, δηλαδή και από τους δικούς τους και από τους ξένους, να οριμάσει και αυτός και ο Γιώργος και να δούμε τον ΠΑΟΚ έτσι πιο όρημα. Και μετά βλέπουμε για Champions League. Δεν μπορείς να πας στον έκτο όρομο της πολυκατοικίας αν δεν περάσεις πρώτα από το υπόγειο. Πρέπει να περάσεις καλοπάτια, να γίνει μόνιμος, πρωταγωνιστής του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Και από εκεί και πέρα τα Champions League μπορούν να περιμένουν. Okay, boy. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου.
Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Με συντικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.